Φίλε, όμως η μπάλα κατέληξε στα χέρια των παιχτών της Αόρθωσης που στέλνουν την μπάλα στο ζωγραφιστό. Η ασίστ από τον Μπάνιαρτ. Για τρεις ο Γιωργακούδης, αστοχός, το επιθετικό rebound θα πάρει ο Νάιλς. Με πλεονέκτημα κάτω από το καλάθι, κατάφερε και σκόραρε. Επιστρέφει όμως η άμυνα του Αχιλέα. Θα ευστοχίσει στο πρώτο shoot εντός παιδιάς ο Μάλωρη. Τρεντιακόφ βγάζει στη weak side, έξτρα πάσα, για τρεις είναι ο Ανθιμιάδης μέσα. Καλάθι τριών ποντών από τον Στέφανο Ανθιμιάδη. Ο Αχιλέας από την άλλη παίρνει πόντους από αρκετούς παίχτες. Ο Ανθιμιάδης για τρεις μέσα. Και αυτό δεύτερο συνεχόμενο τρίποντο. Ήταν το 7ο επιθετικό rebound του Αχιλέα της στιγμή. Ανόρθωση δεν έχει πάρει κανένα. Καλάθι τριών ποντών από τον Γρηγόρη Παντούρη και η Ανόρθωση μειώνει. Πάρκερ κοντά στο καλάθι, εύστοχος. Στο συν 3 τώρα η διαφορά για την Ανόρθωση είναι το μεγαλύτερο της προβάδισμα σήμερα. Βασιλείου ελευθερώθηκε και σκόραρε. Πρώτο του καλάθι σήμερα, Τρετιακόφ. Για τρεις ο Χαρβί. Μέσα! Χαρβέι από μακριά, μέσα! Καλάθι τριών πόντων. Βασιλείου. Βγάζει έξω στον Τρετιακόφ. Θα δοκιμάσει για τρεις ο Τρετιακόφ και θα ευστοχίσει. Πανηγυρίζει ο Γιώργος Τρετιακόφ. Time out από τον full court. Νέο κλέψιμο για την κυρία. Η άμυνα που βγήκε, επιθετικό rebound, δεύτερο επιθετικό rebound. Παντούρης κάτω από το καλάθι, σκοράρει. Τον Μπάνιαρτ. 3-2, το shoot από τον Γιωργακούδη, μέσα! Καλάθι με τη βοήθεια του Ταμπλό για 6-75, 3 πόντων, 58-50. Στο συν 6 διαφορά, 26 δευτερόλεπτα το τέλος. Μάλωρη δίνει στον Ασονίτη από τη γωνία, μέσα ο Ασονίτης. Μειώνει στους 3 η Ανόρθωση την μπάλα. Στέλνει την πάσα στον Νάιλς, μόνος με το καλάθι, καρφώνει και φάουλ. Φανταστική φάση για τον Αχιλέα, ό,τι χειρότερο για την Ανόρθωση. Κοιτάξτε τι έγινε εδώ. Ο Νάιλς. Βλέπετε αθλητοπρέπεια από τους καλαθοσφαιριστές των δύο ομάδων. Μείνετε εννοείται μαζί μας.